Χιλιάδες Παλαιστίνοι γιορτάζουν στη Δυτική Όχθη την 48η επέτειο από την ίδρυση της Φατάχ. Υποστηρικτές της οργάνωσης έχουν βγει στους δρόμους, κρατώντας πανό με συνθήματα και φωτογραφίες του ιδρυτή της, Γιάσερ Αραφάτ. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούνται εορτασμοί για αυτόν τον λόγο από τότε που η Χαμάς πήρε τον έλεγχο. Την Παρασκευή η Φατάχ ανακοίνωσε ότι έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Χαμάς σε σχέση με την πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων. Δεν θα παραφερθούμε και δεν θα εκμεταλλευτούμε τα δικαιώματα που κερδίσαμε στα Ηνωμένα Έθνη, δηλώνει ο Αζάμ Αλαχμάντ, στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής της PLO. Η Φατάχ ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1964 και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη ομάδα εντός της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που είναι γνωστή διεθνώς ως PLO. Οι εορτασμοί για την επέτειό της ίδρυσης της οργάνωσης θα διαρκέσουν όλη τη βδομάδα και θα κορυφωθούν την Παρασκευή.